νέα μέρα ξημέρασε στο ελληνικό άνιμε μέτωπο. Και την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια να έχει μπει δυναμικά στα άνιμε, νιώθω ότι είμαι σε παράλληλο σύμπαν. Ποιο θα μου έλεγε πίσω στις αρχές του 2022 ότι η χρονιά που αναζητούσα σαν παιδί τόσα χρόνια επιτέλους θα ερχόταν. Έχουμε κινηματογραφικές κυκλοφορίες άνιμε ταινιών στα ιαπωνικά, events και conventions που ας μην γελιόμαστε κυριαρχούν τα άνιμε, παλιούς ηθοποιούς που επιτέλους παίρνουν την αναγνώριση που τους άξιζε στο mainstream κοινό, άνιμε merch σε μαγαζιά. Μπορώ χαλαρά να παραγγείλω κάτι και να το έχω μέσα στην ίδια εβδομάδα. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι προνόμιο είναι αυτό. Πρέπει πραγματικά να έχεις μεγαλώσει στα σκοτεινά χρόνια των ελληνικών anime communities που πανέγερες προϊόντα online και μετά έκανες transmutation τον αδερφό και το χέρι σου, ελπίζοντας ότι τα προϊόντα θα φτάσουν σπίτι σου και δεν θα τα φάνε άγνωστοι στο eBay, ώστε να εκτιμήσεις τη δυνατότητα ότι μπορείς να παραγγέλνεις ό,τι θες, όποτε θες. Ή αν είσαι σαν και εμένα και σου αρέσουν τα σιαβατιάτικα anime runs, να βγαίνεις ψάχνοντας για θησαυρούς, έχοντας τη δυνατότητα όχι μόνο να βρεις προϊόντα, αλλά και να μιλήσεις με άτομα σε μαγαζιά που ξέρουν τι πουλούν και ξέρουν να συζητήσουν μαζί σου σαν άνθρωποι. Και το σημαντικότερο, μεταγλωτήσεις. Και όχι κριντζοξεπέτες γιατί ο σταθμός Χ έτυχε να έχει μια σειρά, άρα ας την πετάξουμε μερικά επεισόδια το βράδυ, να τα σενσοράρουμε και ας μην ξαναναφέρουμε ποτέ θα έρθουν τα υπόλοιπα. Σοβαρές μεταγλωτήσεις από άτομα που όχι μόνο μεγάλωσαν με τα άνιμε, αλλά κυνηγούν την επαγγελματική δουλειά. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας θα θέλαμε, επαναλαμβάνω, όλοι μας θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε μεταγλωτήσεις, έστω και αν κάνουμε τον τρίτο θάμνο αριστερά, και όλοι μας πιστεύουμε ότι έχουμε απορροφήσει αρκετό υλικό ώστε να νομίζουμε ότι είμαστε οι δήμονες στη μεταγλωτιστική ανημολογία. Η λέξη κλειδί εδώ πέρα είναι νομίζουμε, αλλά επειδή αυτά τα νομίσματα δεν περνάνε εδώ, λίγοι είναι αυτοί που το έχουν σπουδάσει και ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που έχουν την εμπειρία ώστε να φτιάξουν κάτι που δεν ακούγεται κάπως έτσι. Ρε μήπως θα το πάμε άλλη μία φορά! Και έτσι φτάνουμε στο παρόν. Και όχι, δεν θα κάνω κάποια μεγάλη εισαγωγή. Η Digital Soul Entertainment σε αυτό το σημείο έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο κανάλι μου. Είτε λόγω των ταινιών της, είτε των σειρών της. Και τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να γίνει κομμάτι του ελληνικού anime community, ειδικά με την προσπάθειά τους να φέρουν μοντέρνα anime στα ελληνικά. Αρχικά με το My Hero Academia, στη συνέχεια με τον Demon Slayer και τώρα στο πρόσφατο Athenscon με την ανακοίνωση μερικών πολύ ενδιαφέροντων νέων, κάνοντας μια πρόσφατη ευχή μου να βγει πραγματικότητα. Τι εννοώ! Φύγαμε! Αρχικά, προς έκπληξη κανενός, είχαμε ανακοίνωση Digimon. Και ναι, η ολοκαιώνια ταινία Digimon Zero to the Beginning, sequel του Digimon Last Evolution Kizuna, θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2024, λίγους μόλις μήνες μετά την ιαπωνική και αμερικάνικη κυκλοφορία. Συνεχίζοντας την ιστορία της προηγούμενης ταινίας, αλλά με το main cast της σειράς να είναι τα εκλεκτά παιδιά της δεύτερης σεζόν. Στα ελληνικά, οι πληροφορίες που πήραμε ήταν το μεγαλύτερο μέρος του cast που είναι ακόμη ενεργό στη μεταγλώτηση επιστρέφει. Αλλά αντίθετα με τις κλασικές μεταγλωτήσεις του Star και του Alter, και ναι, η πρώτη σεζόν παίχτηκε στο Star. Δεν ξέρω τι Mandela Effect έχετε όλοι σας, δεν παίχτηκε στο Alter. Που οι ηθοποιοί κάνανε από 12 ρόλους ο καθένας, αυτή τη φορά δεν θα ισχύσει και οι ρόλοι θα είναι πιο ομοιόμορφα χωρισμένοι. Αλλά κυριότερο, η ταινία ανακοινώθηκε ότι θα πάρει κινηματογραφική κυκλοφορία. Άρα, αναμένεται ότι πέρα από τη μεταγλώτηση στους κινηματογράφους, θα υπάρχει σίγουρα και ιαπωνικός ήχος με υπότιτλους. Τώρα, όσο αφορά την ιστορία, η ταινία θα είναι κάπως δύσκολο να τη δεις αν είσαι άσχετος με τα Digimon, μιας και χρειάζεται να έχεις δει τουλάχιστον τις δύο πρώτες σεζόν, καθώς επίσης και την προηγούμενη ταινία για να εγκληματιστείς, και όπως και η προηγούμενη, έχει σκοπό να συγκινήσει μικρούς και μεγάλους. Μια ακόμη ευχάριστη έκπληξη ήταν η επιστροφή του My Hero Academia. Επιτέλους, η δεύτερη σεζόν της σειράς έχει και επίσημα ανακοινωθεί ότι θα έρθει στα ελληνικά, έχοντας αποκτήσει τη δύναμη του All Might και επιζητώντας να καλύψει το κενό που σύντομα θα αφήσει, μιας και οι δυνάμεις του εξασθενούν, ο Ντέκου λαμβάνει μέρος στο σχολικό τουρνουά με την ελπίδα να αναδειχθεί στο mainstream κοινό και σταδιακά να αρχίζει να χτίζει τη φήμη του ώστε μελλοντικά να τον αναδειχτεί ως το σύμβολο της ειρήνης. Μη έχοντας ακόμα αποκτήσει έλεγχο του χαρίσματός του και με όλες του τις προσπάθειες να καταλήγουν σε τραυματισμούς, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλη τη γνώση και δημιουργικότητά του ώστε να επιβιώσει ενάντια στον έντονο ανταγωνισμό. Η δεύτερη σεζόν του My Hero Academia είναι το σημείο που έβαλε τη σειρά στο mainstream χάρτη, με ένα από τα καλύτερα tournament arcs γεμάτο στη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και φυσικά τα character moments, με χαρακτήρες που μέχρι και σήμερα είναι οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι του Deku. Το αχανές cast χαρακτήρων και οι ανώνυμοι στο background επιτέλους αποκτούν προσωπικότητα, με το Studio Bones να μας δίνει τον καλύτερο εαυτό του όχι μόνο σε σχέδιο αλλά και σε κίνηση. Υπάρχει λόγος που αυτή η σεζόν μπήκε στη λίστα μου με τις καλύτερες μάχες σε άνιμε, και ό,τι περιγράφω είναι μόνο το πρώτο κομμάτι της. Σοκ με την ανακοίνωση ότι το Jujutsu Kaisen έρχεται στα ελληνικά, αλλά ακόμη μεγαλύτερο σοκ ότι έρχεται σωστά. Όσοι ακολουθείτε τη σειρά και το μάγκα, θα έχετε καταλάβει ότι ο Γκέγκε είναι πονηρός γατούλης. Μιάου, man, μιάου. Το Jujutsu Kaisen Season 1 είναι περίεργη εμπειρία, για να την ξεκινήσεις. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, η πρώτη σεζόν του Jujutsu Kaisen είναι η χειρότερη αρχή που θα μπορούσε κάποιος να έχει. Είναι βαρετή, είναι αργή, σου πετάει χαρακτήρες και lore που δεν σου λέει τι ρόλο βαράνε μέχρι να πας πιο μετά. Μην με ρωτάτε γιατί αυτή η σειρά έγινε επιτυχία. Δεν ξέρω. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι ένα άλλο μάγκα, το Tokyo Torisu Jujutsu Koto Senmon Gakko ή αλλιώς Tokyo Metropolitan Σχολή Τεχνών Ενάντια στις Κατάρες, ήταν πολύ καλό. Και δεν είμαι ο μόνος που το λέει, μιας και οι κριτικοί του ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ που ο ίδιος ο δημιουργός του Ογέκη αποφάσισε να το μετονομάσει σε Jujutsu Kaisen 0, κάνοντάς το και επίσημο prequel της σειράς. Και κατά τη γνώμη μου, μια πολύ καλύτερη έναρξη. Αν δεν έχετε δει ποτέ Jujutsu Kaisen, ειλικρινά ξεκινήστε με το Jujutsu Kaisen 0. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω γιατί κάποια στιγμή θέλω να κάνω ένα αφιέρωμα σε αυτήν την ταινία και ίσως με την ελληνική κυκλοφορία να βρω την αφορμή μου. Αλλά με ξέρετε, δεν θα μπορούσα να κλείσω αυτό το βίντεο δίχως κάτι μεγάλο. Έτσι άφησα το καλύτερο για τελευταίο. Φάκελο παρακαλώ. Και ναι, κυριολεκτικά από το πουθενά, οι προσευχές μου εισακούστηκαν. Στις αρχές του χρόνου, με τη λιτή κυκλοφορία του Dragon Ball Super Super Hero, αποφάσισα να κάνω το review μου, καθώς επίσης και να εκφράσω την απογοήτευσή μου με την αδιαφορία των κινηματογράφων ως προς την προώθηση της ταινίας. Η ταινία παίχτηκε για σύντομη χρονική διάρκεια, χωρίς να ακουστεί ότι κυκλοφορεί, σε ακατάλληλες ώρες. Σοβαρά τώρα, ποιος πάει σινεμά μεσημεριάτικα. Και φυσικά χωρίς καμία ελληνική μεταγλώτηση. Ειδικότερα η ελληνική μεταγλώτηση του Dragon Ball είναι τεράστιο κομμάτι του ελληνικού Dragon Ball Community. Και από τη μεριά μου το πήρα ως μια τεράστια προσβολή προς το ελληνικό Dragon Ball Community. Και απεγνωσμένα έλπιζα ότι κάτι καλύτερο θα γινόταν. Γνωρίζοντας φυσικά ότι δεν θα πάρω τίποτα, γιατί Ελλάδα, κρίση, μικρός πληθυσμός, δεν μπορώ να έχω ωραία πράγματα, φανφάρα, ποιητής φανφάρας. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει μαυρίλα θολερή στα στήθια μου. Ας το πάρουμε απόφαση. Αυτό το βίντεο δεν ήταν τόσο η ελπίδα μου ότι θα βγει νέα σειρά, παρά ο θάνατος της ελπίδας μου. Δεν με νοιάζει με τι ασχολείσαι, Γκόχαν. Τι θα γίνει αν έρθει το τέλος του κόσμου? Θα πρέπει να αρκεστεί σε μένα η σφολέα. Έτσι, πόσο δειλός πρέπει να είσαι για να απαγάγεις ένα παιδί! Δεν ήταν δική μου ιδέα να καταφύγουμε σε αυτό. Σταμάτα! Τι κάνεις! Κι όμως, η ελπίδα δεν είχε χαθεί. Γιατί από το πουθενά, η Digital ανακοίνωσε τον Dragon Ball Super Super Hero θα λάβει ελληνική μεταγλώτηση. Για πρώτη φορά με μεγάλο cast φωνών, με κλασικές φωνές, με φωνές που επιστρέφουν, νέες φωνές σειρά και κάτι ενδιαφέρον που δεν το περίμενα. Αρχικά έχουμε τον ακίνδυνο Γκίκα ως Πίκολο. Μια επιλογή που δεν ήξερα πώς να νιώσω. Ειλικρινά είναι περίεργο να τον ακούω σε action ρόλο, αλλά για κάποιο λόγο μου τέριαξε. Η αλήθεια είναι ότι έχω χρόνια να ακούσω πολύ Γκίκα και είχα ξεχάσει ότι στα 90s ήταν δυνατή action φωνή, έχοντας κάνει όχι μόνο τον Λάιονο, αλλά επίσης και φωνές σε Transformers. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω τη φωνή του, αλλά έχει πολύ χρώμα ακόμη και στη συνηθισμένη ομιλία του, δίνοντας έτσι βάρος ακόμη και σε απλούς διαλόγους. Είναι και σαν πάντα θα είναι σίγουρα μια χαρά. Αν και να πω την αλήθεια, αυτό το cast το θεώρησα τεράστια χαμένη ευκαιρία. Γιατί θα ήθελα να πάει πάρα πολύ full circle και να κάνει την Μπούλμα. Προσοχή, το κλιπ ακολουθεί από τη Lost Media. Έπρεπε να παίξω ξύλο με μια μαύρη γάτα για να το πάρω. Δείτε το με δική σας ευθύνη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Απόψε στα 9 του Nick Mark TV στις 8:30 ασχοληθούμε με τα εξής θέματα. Άφωνη παρακολουθεί κοινή γνώμη τη συντριπτική νίκη του Son Goku ενάντια στον Baby Vegeta. Γιατί η Τσίτσι αποφάσισε να γίνει νοσοκόμα? Ποιος ξυλοκόπησε άγρια τον Trunks? Πόσοι Dragon Balls στράφηκαν εναντίον της γης? Και τέλος, ένα συνταρακτικό ρεπορτάζ με αποκλειστική συνέντευξη του Vegeta. Ο Son Goku και ο Vegeta ανοίγουν τα χαρτιά τους και μιλάνε για τη δύναμη της νέας συγχώνευσης. Όλα αυτά και άλλα πολλά στο Nick Mark TV στις 8:30. Το Γιάννη Τσούσια ως γάμα 1. Που οκ, ο Γιάννης είναι δυνατή και σοβαρή action φωνή και θέλω να τον δω πως θα ταιριάξει ένα ρόλο του Hiroshi Kamiya. Και ποιος ξέρει, ίσως είναι και το δοκιμαστικό του για μελλοντικό Levi για κυκλοφορία του Attack on Titan. Ενδιαφέρουσα επιλογή του Βασίλη Παπαστάθη ως γάμα 2, κάνοντας έτσι παραλληλισμό στο Ιαπωνικό που και εκεί ο γάμα 2 έχει τη φωνή του Live Yagami. I see what you did there. Nice. τον Αργύρη Παυλίδη σαν Βετζίτα και τέλος, από το πουθενά, κυριολεκτικά κάτι που δεν περίμενα να ακούσω ποτέ, ο Γιώργος Ματαράγκας ως Γκόκου. Και πριν ρωτήσετε, όχι, δεν με σοκάρει το αν ταιριάζει η φωνή του. Ο Ματαράγκας, ή όπως εγώ τον έλεγα, η φωνή του Ben 10, γιατί φυσικά δεν είχα ιδέα τι έλεγα, τον Κέβιν έκανε. Δεν είναι τυχαία επιλογή. Πριν από πολλά χρόνια, όταν ακόμα χτίζονταν οι πυραμίδες, η Diagostini για κάποιο άγνωστο λόγο αποφάσισε να κυκλοφορήσει το Dragon Ball GT στα ελληνικά. Δεν ξέρω ποιος απειλήθηκε, δεν ξέρω αν οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν ή αν η Παναγία έκανε το θαύμα της, αλλά το Dragon Ball GT μεταγλωτίστηκε. Και η Diagostini λέει, θα το πάρουμε αμπάριζα. Another one. Another one. Another one. And another one. Έτσι, από μια μισοτελειωμένη συλλογή Dragon Ball σε βιντεοκασέτες, φτάσαμε να έχουμε το GT, τις ταινίες, τα special, το πρώτο Dragon Ball και το Dragon Ball Z, όλα σε home release, όλα σε DVD, με βιβλιαράκια που λέγανε ό,τι θέλανε, με τίτλους που δεν βγάζανε νόημα και σε χαμηλή ποιότητα VHS κασέτας. Right. Γενικά μη χολοσκάτε στις λεπτομέρειες, αυτό που μετράει είναι ότι πήραμε τον Dragon Ball ελληνικό. Όλα πλην ενός επεισοδίου, όπως κλασικά έργα τέχνης σαν το London After Midnight του 1927, το Christmas Carol του Κάρολου Ντίκενς από το 1908 και την πρώτη ταινία Λυκανθρώπου του 1913, έτσι χάθηκε το επεισόδιο 197 του Dragon Ball Z. Μη με ρωτάτε γιατί συγκεκριμένα χάθηκε το 197, δεν έχω ιδέα. Το επεισόδιο χάθηκε και κάπως έπρεπε να αναπληρωθεί. Έτσι, ένα διαφορετικό cast καλέστηκε με έναν πρωτότυπο Goku, ο οποίος έτυχε να είναι ο Γιώργος Ματαράγκας. Ανυπομονώ να πολεμήσω εναντίον του! Τι είπες? Τρέμω απ' τη χαρά μου! Τι! Αλήθεια! Δεν είναι πλάκα! Είμαι πολύ περήφανος να αγωνιστώ εναντίον του! Για να νικήσω τον Πάικου Χάν πρέπει να βάλω τα δυνατά μου! Το αστείο ότι και ο Στέλιος Καλαθάς ήταν σε αυτή τη μεταγλώτηση, ο οποίος είχε κάνει τον Γκόκου και στο Ζήτα, αλλά έκανε τον Γκόκου και στο GT της Diagostini. Μπράβο σου Γκόκου, μπράβο! Αλλά δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα γιατί επέλεξαν έναν άλλο να κάνει τη φωνή του Γκόκου. Αλλά κάπως, κάπου, οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν και αυτός ο Γκόκου από το επεισόδιο 197, μετά από πάνω από 10 χρόνια, επιστρέφηκε πάλι να κάνει τη φωνή. Μιλάμε τόσες πολλές συμπτώσεις που ούτε άτομο με τεράστιο IQ να έχει οργανώσει ένα τέτοιο πλάνο. Ο Βασίλης Παπαστάθης έκανε τον L. Ο ακίνδυνος Γίκας. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Αργύρης Παυλίδης. Αλλά με τίποτα η νίκη. Ο Γιάννης. Πώς γίνεται αυτό? Δεν βγάζει νόημα αυτή η κατάσταση. Γιώργος Ματαράγκας.